έχει φτάσει στο σημείο με τη δουλειά που έγινε αυτούς τους 4 μήνες να εντάξει οργανικά 2 νομικά πρόσωπα τα οποία ήταν ξεχωριστά στο ευρύτερο βέβαια δημοτικό περιβάλλον, δηλαδή τον Δόπαφ Μάη, ο οποίος είχε τους παιδικούς σταθμούς και τον μαζικό αθλητισμό, και την Δικαίη που είχε πολιτιστικές λειτουργίες και ένα μεγάλο μέρος κοινωνικών λειτουργιών. Αυτά με βάση την νομοθεσία εντάχθηκαν στον Δήμο. Αυτό ήταν ένα πολύπλοκο εγχείρημα, ένα σύνθετο εγχείρημα, το οποίο μετέφερε το προσωπικό τους εκατοντάδες εργαζομένους των δύο οργανισμών στον ίδιο το Δήμο, με πολλές τεχνικές δυσκολίες οι οποίες ξεπεράστηκαν, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Κρήτη, από τους πρώτους, ενδεχομένως και ο πρώτος, αλλά αυτό δεν μπορώ να το βεβαιώσω, στην Ελλάδα που έχει προχωρήσει σε αυτόν τον βαθμό την ενσωμάτωση. Τριών ημερών περάσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο και την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή ήταν ένα εγχείρημα με πολλές πλευρές της μισθολογικής ένταξης και του συγχρονισμού των εργαζομένων μέσα από το κεντρικό σύστημα του Δήμου. Την μετάπτωση του συστήματος για τους παιδικούς σταθμούς που έδωσε και ευκαιρία να κάνουμε και αρκετά βήματα εξυγχρονισμού, διότι βεβαίως παράλληλα προχωράμε πράγματα και αυτά τα συνθέτουμε στο κατάλληλο σημείο. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά ένα παράδειγμα, όπου συνθέτουμε και αναβαθμίζουμε ταυτόχρονα κάποιες υπηρεσίες. Είμαστε λοιπόν σε ένα σημείο που θα έλεγα ότι η λειτουργικότητα του Δήμου από αυτήν την πλευρά βρίσκεται, εξασφαλίζεται και εν μέρη αναβαθμίζεται. Βεβαίως οι προκλήσεις που έχουμε στο Δήμο Ηρακλείου για την συνολική του απόδοση είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχουμε συνειδήσει, το γνωρίζουμε πολύ καλά, σχεδιάζουμε τη συνολική αντιμετώπιση. Αυτό και με βάση την νομοθεσία έχει προβλεφθεί. Δηλαδή, όσοι βρίσκονται σε μόνιμες θέσεις στην πρώτη φάση έρχονται σε οργανικές θέσεις οι οποίες δημιουργούνται επί τούτου, και όλο αυτό το οποίο παράγεται θα πρέπει βεβαίως να μπει στο πλαίσιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, τον οποίο τον δουλεύουμε, αλλά αυτό θα έρθει τον Ιούλιο του 2024. Έχουμε λοιπόν μια μεταβατική κατάσταση, αλλά δεν υπάρχει καμία μεταβολή στο εργασιακό καθεστώς. Όσοι είχαν θέσεις, για παράδειγμα, αορίστου χρόνου, παραμένουν στις θέσεις αορίστου χρόνου. Όσοι είχαν θέσεις ορισμένου χρόνου, παραμένουν αντίστοιχα, και αυτοί βεβαίως προέρχονται από προγράμματα χρηματοδοτούμενα. Και αυτά τα προγράμματα ακριβώς έπρεπε να έρθουν στον Δήμο, και μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν η μετάβαση αυτών των προγραμμάτων από το ένα σχήμα στο σημερινό.